φάση ό,τι το καλύτερο από εδώ και στο εξής στη ζωή μας. Πιστεύω ότι θα περάσετε μια ευχάριστη βραδιά. Εμείς εδώ θα κάνουμε το καλύτερο για να περάσετε όμορφα. Σε όλους,
Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε που μας τιμάτε με την παρουσία σας. Μας τιμούν με την παρουσία τους ο κύριος Δήμαρχος, ο Γιώργος Σοφρόνης, ο κύριος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ηλίας Μπουκουβάλας, ο πρόεδρος του Αριστόδικου, ο κύριος Λιωδακάκης, η σύμβουλος η κυρία Μιχαηλίδου, η σύμβουλος του τοπικού των Καλυβίων, η κυρία Βουλαμάση, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η κυρία Κόλια, η πρόεδρος, η αντιδήμαρχος, η κυρία Γκούμα, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Κουβαρά, ο κύριος Κίτσος. Σας είχαμε δώσει πέρσι μία υπόσχεση και την υλοποιούμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο, τον Γιώργο τον Σοφρόνη, για αυτή την ωραία βραδιά και επίσης και τον κύριο Λιωδακάκη, τον πρόεδρο του Αριστόδικου, που με την δαπάνη που έχει δώσει για την ορχήστρα γίνεται αυτή εδώ η βραδιά. Θέλω να σας ευχαριστήσω, σας εύχομαι καλή διασκέδαση. Η κυρία Λεγάκη είναι μία άριστη καλλιτέχνης και την ευχαριστούμε. Και θέλω να καλέσω τον Δήμαρχό μας, τον κύριο Γιώργο Σοφρόνη, να σας πει δύο λόγια. Καλή διασκέδαση σε όλους. Για δεύτερη χρονιά εδώ, την ημέρα τη σημερινή του Αγίου Φανουρίου, να ευχηθούμε και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες, που επειδή είναι λίγο σπάνιο σαν όνομα τους ξεχνάμε συνήθως, αλλά τουλάχιστον εδώ για την όμορφη Παλαιά Φώκια, αυτή είναι μια μέρα σημαντική, όπου μετά από περίπου 10 χρόνια αναβιώνουμε το πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου σε αυτόν τον όμορφο παραθαλάσσιο τόπο, την Παλαιά Φώκια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, ιδιαίτερα αυτές τις μέρες, να βρίσκουμε διεξόδους και στιγμές χαμόγελου σε αυτή τη δυσκολία την οποία βιώνει η χώρα μας. Είναι επίσης όμως ακόμη πιο σημαντικό να διατηρούμε τις παραδόσεις και τα έθιμα του τόπου μας, όπως και τις παραδόσεις και τα έθιμα της χώρας μας, με την παραδοσιακή μουσική, με τις όμορφες φωνές και τους εξαιρετικούς μουσικούς που έχουμε εδώ απόψε κοντά μας, ώστε να διασκεδάσουμε, να περάσουμε όμορφα και να μεταλαμπαδεύσουμε και στα παιδιά μας τους ελληνικούς χορούς. Σε αυτόν λοιπόν εδώ τον όμορφο και ευλογημένο τόπο θα ήθελα απόψε να σας ανακοινώσω ότι σε περίπου 10 μέρες, στις 7 του Σεπτέμβρη, για πρώτη φορά στο Δήμο Σαρονικού φιλοξενούμε μία διεθνής διοργάνωση. Σε ένα Δήμο, όπως ο Δήμος μας, με 21 χιλιόμετρα παραλίες, δεν θα μπορούσαμε να μην ενισχύσουμε την απόλαυση της θάλασσας πέρα από το κολύμπι που κάνουμε όλοι μας, αλλά με στόχευση συγκεκριμένη στον αυταθλητισμό. Γι' αυτό και φιλοξενούμε το 49ο Διαβαλκανικό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοείας στις 3 με 7 Σεπτέμβρη εδώ στα όμορφα νερά της Παλαιάς Φώκιας. Θα γίνουν οι αγώνες στο λιμάνι μας, όπου θα έχουμε και μία όμορφη τελετή έναρξης και μία επίσης όμορφη τελετή λήξης, όπου στην τελετή λήξης θα είναι και οι Ολυμπιονίκες μας στην Ιστιοπλοεία που ήρθαν από το Ρίο με τα μετάλλια κρεμασμένα στο λαιμό τους για να τους βραβεύσουμε. Επειδή όμως η βραδιά είναι βραδιά διασκέδασης, νομίζω πως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ας αρχίσουν οι χοροί, κυρία Λεγάκη. Ευχαριστώ. Να είστε όλοι καλά, καλή διασκέδαση.